Το κυβότιο Retray είναι ένας συνδυασμός γνωστών υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στη συσκευασία. Οι δύο μεγάλες πλευρές του κυβωτίου Retray είναι πλαστικές, είναι ίδιες μεταξύ τους, ενώ το υπόλοιπο μέρος αποτελείται από κυματοειδές χαρτί ή συμπαγές χαρτόνι. Έχει την εξαιρετική αντοχή που έχουν τα πλαστικά κυβώτια και την καλαισθησία των χάρτινων. Στη χάρτινη επιφάνεια του κυβωτίου γίνεται οποιαδήποτε εκτύπωση επιθυμεί ο συσκευαστής. Τα διαφορετικά υλικά συνδέονται μεταξύ τους στέρεα, χωρίς κόλλα ή μεταλλικούς συνδετήρες. Οι πλαστικές πλευρές είναι διάτριτες και επιτρέπουν τον ιδανικό αριθμό των προϊόντων έτσι ώστε να επεκτείνεται η διάρκεια ζωής τους και να μειώνεται το κόστος ψήξης τους. Η χάρτινη βάση του κυβωτίου δεν ακουμπά στο έδαφος και έτσι δεν μεταφέρονται σκόνη και μικρόβια. Η στίβαξη των κυβωτίων γίνεται εύκολα. Οι παλέτες είναι στέρεες και κατακόρυφα ευθυγραμμισμένες. Τα κυβώτια διαστάσεων 40x60 εκατοστών συνδυάζονται με τα 30x40 εκατοστών έτσι ώστε να γίνονται μεικτές παλέτες. Μετά τη χρήση του, το κυβώτιο Retray αποσυναρμολογείται. Το εκτυπωμένο χάρτινο μέρος του κυβωτίου πηγαίνει στην ανακύκλωση και οι πλαστικές πλευρές του επαναχρησιμοποιούνται. Τα σούπερ μάρκετ αποθηκεύουν μόνο τις πλαστικές πλευρές, οι οποίες καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο. Επειδή δεν είναι ίδιες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε συσκευαστή ή κάνει χρήση του συστήματος συσκευασίας, η παράδοση εμπορευμάτων σε κυβώτια Retray και η επιστροφή πλαστικών πλευρών γίνεται ταυτόχρονα. Οι πλαστικές πλευρές ελέγχονται, πλένονται, απολυμένονται και επαναχρησιμοποιούνται πολλές φορές. Η πολλαπλή χρήση των πλαστικών πλευρών και η μείωση της κατανάλωσης χαρτί σε ποσοστό έως 65% έναντι των χαρτοκυβωτίων αντίστοιχων διαστάσεων έχουν σαν συνέπεια το κυβώτιο Retray να είναι το πλέον οικονομικό κυβώτιο συγκρινόμενο με κάθε άλλο είδος. Επίσης, με τη χρήση του προστατεύεται το περιβάλλον γιατί μειώνεται εντυπωσιακά η καταστροφή των δασών, η κατανάλωση του νερού και η έκκληση ρήπων στην ατμόσφαιρα. Η μηχανή είναι κατάλληλη για βιομηχανίες με παραγωγή έως 1500 κυβώτια ανά 8ωρο, όπως είναι οι βιομηχανίες συσκευασίας, πουλερικών, ψαριών, αγροτικών προϊόντων, αρτοσκευασμάτων. Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο βιομηχανικού τύπου, συνδέεται σε ηλεκτρικό δίκτυο 220 V 50 Hz και σε δίκτυο αέρος με πίεση 7 bar. Οι διαστάσεις της είναι πλάτος 183 εκατοστά, μήκος 160 εκατοστά και ύψος 174 εκατοστά. Ο χειρισμός της γίνεται από ένα άτομο. Λειτουργεί απλά, με ασφάλεια και χωρίς κανένα πρόβλημα ακόμα και σε περιβάλλον με υγρασίες. Η μηχανή δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση όταν πρόκειται να διαμορφωθούν κυβώτια διαστάσεων 60x40 εκατοστών με διαφορετικό ύψος. Ρυθμίσεις γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να διαμορφώσουμε κυβώτια διαστάσεων από 60-40 σε 40-30 και αντίστοιχα. Ο απαιτούμενος χρόνος ρύθμισης είναι 20 λεπτά και πρέπει να γίνουν συνολικά 18 αλλαγές, οι οποίες περιγράφονται στο πρωτόκολλο λειτουργίας της. Είναι εξοπλισμένη με μόντεμ, έτσι ώστε να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας και των βλαβών της από τεχνικούς εταιρείας μας εύκολα και γρήγορα, ανεξάρτητα από τον τόπο και τη χώρα που είναι εγκατεστημένη. Η τεχνική υποστήριξη είναι άμεση και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής αλλάζουν κατά την κρίση του κατασκευαστή της οποτεδήποτε. Το πλυντήριο των πλαστικών πλευρών του κυβωτίου Retray αποτελείται από το κυρίο σώμα στο οποίο γίνεται το πλύσιμο και απολίμανση, του οποίου η κατασκευή είναι ανοξείδωτη και από τα τμήματα τροφοδοσίας και συλλογής του,
τα οποία είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο βιομηχανικού τύπου. Η ταχύτητα πλυσίματος εξαρτάται από το φορτίο ρήπων των πλαστικών πλευρών που πρόκειται να πλύνει. Η μέγιστη ταχύτητα παραγωγής είναι 15 κιβώτια, 30 πλαστικές πλευρές, το λεπτό. Η χωρητικότητα της μεταφορικής ταινίας εισαγωγής των πλαστικών πλευρών είναι 75 τεμάχια. Είναι απλή στο χειρισμό της και για τη λειτουργία της με τη μέγιστη ταχύτητα χρειάζονται 2 εργαζόμενοι. Το πλυντήριο των πλαστικών πλευρών του κιβωτήρου E-Tray έχει σχήμα B και οι διαστάσεις της είναι 245 εκατοστά το ένα σκέλος, 186 εκατοστά το δεύτερο σκέλος και 596 εκατοστά το οριζόντιο τμήμα. Η συνολική ισχύς του είναι 12 HP, 380 V, 50 Hz. Η κατανάλωση του αέρα είναι 40 λίτρα ανά λεπτό maximum και συνδέεται σε δίκτυο αέρος πίεσης 7 bar. Η αντλία υψηλής πίεσης είναι 4 HP και η πίεση του νερού είναι 150 bar. Η ηλεκτρική αντίσταση στη δεξαμενή απολίμανσης είναι 4,5 kW, 380 V. Η δεξαμενή πλυσίματος και η δεξαμενή απολίμανσης είναι χωρητικότητας 450 λίτρων. Η θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή απολίμανσης είναι από 70 έως 80 βαθμούς Κελσίου. Διαθέτει αισθητήρια ανάλυση του νερού στις δεξαμενές πλυσίματος και απολίμανσης. Οι ρυθμίσεις του πλυντηρίου γίνονται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία θέλουμε να πλύνουμε πλευρές μήκους 60 εκατοστών και εν συνεχεία πλευρές μήκους 40 εκατοστών και αντίστροφα. Ο απαιτούμενος χρόνος ρύθμισης είναι 5 λεπτά και πρέπει να γίνουν συνολικά 4 αλλαγές, οι οποίες περιγράφονται στο πρωτόκολλο λειτουργίας της. Το νερό πλυσίματος, όπως και το νερό απολίμανσης, ανακυκλώνεται και υπό κανονικές συνθήκες το νερό πλυσίματος αντικαθίσταται κάθε 4 ώρες, ενώ το νερό απολίμανσης κάθε 8 ώρες. Η δοσολογία του απορρυπαντικού που μπαίνει στη δεξαμενή πλυσίματος και του γυαλιστικού που μπαίνει στη δεξαμενή απολίμανσης δίνονται από τον κατασκευαστή τους. Η τεχνική υποστήριξη είναι άμεση και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής αλλάζουν κατά την κρίση του κατασκευαστή της οποτεδήποτε.